να πούμε, κύριε Μαυράκη, ότι τις τελευταίες ημέρες η αλήθεια είναι ότι καταγράφηκε μια μείωση στα καύσιμα. Αλλά ξέρετε, από την άλλη, οι ελπίδες αυτές περιορίστηκαν, γιατί οι περισσότεροι από εσάς μιλούσατε για νέα αύξηση εξαιτίας της τιμής του Brent. Νομίζω ότι έφτασε τα 100 ή ξεπέρασε πάλι τα 100 δολάρια. Ξεπέρασε τα 115 δολάρια. Είδαμε μια μεγάλη αύξηση από την Κυριακή μετά από κάποιες ανασκηνώσεις που έκανε και ο Ζελένσκι. Οπότε τη Δευτέρα αμέσως οι αγορές το είδαν αυτό και είχαμε μια αύξηση 8% περίπου τη Δευτέρα στο Brent, το οποίο εχθές σταθεροποιήθηκε περίπου σε αυτά τα επίπεδα. Οπότε από χθες περιμένουμε ανατιμήσεις. Τις είδαμε κάποιοι πρατηριούχοι από την Τρίτη δηλαδή που αγόρασαν καύσιμα. Οπότε ενώ το προηγούμενο διάστημα, την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε δει μια μείωση η οποία έφτασε και τα 20 λεπτά το λίτρο στις ταμπέλες των πρατηρίων, από χθες ή σήμερα μάλλον καλύτερα ενδεχομένως να αρχίσουμε να βλέπουμε πάλι ανατιμήσεις. Δηλαδή εσείς που έχετε προμηθευτεί καύσιμα, γιατί είπατε κάποιοι έχουμε προμηθευτεί, κάποιοι ακόμα έχουν τις παλιές τιμές, για πείτε μας τι γίνεται. Σήμερα φανταστείτε ότι ένας πρατηριούχος σε σχέση με χθες αγόρασε το πετρέλαιο κίνησης 5,5 λεπτά ακριβότερα και τη βενζίνη αμόλυβδη περίπου 2,5 λεπτά ακριβότερα. Στάσου, πετρέλαιο θέρμανσης πόσο ακριβότερα? Αντίστοιχα, τα πετρέλαια περίπου 5 με 5,5 λεπτά ακριβότερα αγόρασε σήμερα σε σχέση με χθες ένα πρατήριο, ενώ τις βενζίνες περίπου στα 2,5 λεπτά. Και αν χθες ήταν τόσο, σήμερα δηλαδή φυσιολογικά πάει πόσο? Αυτή είναι η σημερινή τιμή που θα αγοράσει κάποιος σε σχέση με την αντίστοιχη χθεσινή. Μέση τιμή λοιπόν. Σήμερα μέση τιμή, ξέρετε, είπαμε τα στοιχεία μας πάνε 2 μέρες πίσω. Η μέση τιμή για τη βενζίνη είναι λίγο κάτω από το 2,10. Για το πετρέλαιο είναι περίπου το κίνησης περίπου στο 1,95 και 1,52 ευρώ είναι περίπου η μέση τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μάλιστα. Όταν το πετρέλαιο το έβρισκες μέχρι και το 1,49 περίπου πριν από 2 ημέρες. Το πετρέλαιο θέρμανσης και παρακάτω. Είδαμε και 1,45. Είχαμε δει και τέτοιες τιμές, δηλαδή οι χαμηλότερες τιμές ήταν περίπου εκεί, στο 1,45 περίπου. Άρα λοιπόν θέλουμε να πούμε κοντολογίες, κύριε Μαυράκη, ότι αυτό το πανηγύρι θα συνεχίσει και αν θα αυξομειώνεται 5 ή 10 λεπτά θα είναι παρηγοριά στον άρρωστο και μετά ξανά μανά πάλι από τα ίδια, έτσι? Κάπως έτσι φαίνεται, όσο κρατάει όλη αυτή η ιστορία και πάνω σχετικά με τον πόλεμο το ρωσο-ουκρανικό, φαίνεται ότι θα έχουμε διακυμάνσεις τέτοιες, αλλά περίπου σε αυτά τα επίπεδα. Περιμένουμε να δούμε, γιατί σήμερα, μάλλον εχθές το βράδυ 11.30 τη νύχτα, κατατέθηκε και στη Βουλή τροπολογία σχετικά με λόγω της κρίσης της ενέργειας, τα κίνητρα αυτά τα οποία έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, κατατέθηκαν δηλαδή. Η Κρήτη διευκρινίστηκε μέσα σε αυτό ότι θα είναι τελικά νησί, θα θεωρείται, οπότε η επιδότηση η οποία θα δοθεί μέσω του Freedom Pass της υπηρεσίας αυτής θα είναι στα 50 ευρώ το τρίμηνο όσον αφορά τους καταναλωτές. Και εξειδικεύουμε αυτή τη στιγμή και τις υπόλοιπες ανακοινώσεις οι οποίες έχουν πει για να δούμε τι θα έχει. Το πολύ σημαντικό μέτρο, το οριζόντιο, είναι ότι για το μήνα Απρίλιο, από 1η Απριλίου, το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο επηρεάζει και όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες, θα πωλείται 15 λεπτά φθηνότερα για όλο τον Απρίλιο, οριζόντια προς όλους στις ταμπέλες των πρατηρίων. Μάλιστα. Τώρα και αυτοί οι άνθρωποι πάντα νύχτα καταθέτουν τις τροπολογίες και σε άσχετα τις περισσότερες φορές νομοσχέδια, με αποτέλεσμα να μπερδεύεται το σύμπαν. Και δεν αναφέρομαι τώρα σε αυτό νύχτα το καταθέσανε μόνο, αλλά γενικότερα, γιατί υπάρχουν και άλλα στην ιδιογραφία και ειδησιογραφία και το πώς περνάνε με κάποια είδους θέματα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι και πάνω σε αυτό να σας πω ότι το χθεσινό η τροπολογία αυτή κατατέθηκε στο νομοσχέδιο το οποίο αφορούσε τη μείωση του έμφυα. Δηλαδή έχετε δίκιο ότι πολλές φορές περνάνε τροπολογίες οι οποίες αφορούν άλλα θέματα μέσα σε άλλα νομοσχέδια. Λόγω του κατεπήγοντος πέρασε μέσα από αυτό το νομοσχέδιο. Μωρέ, έχουμε δει νομοσχέδια εμείς εδώ στην πορεία μας μετά από 40 χρόνια στην δημοσιογραφία. Έχω δει και αν έχω δει τα ψάρια να ανακατεύονται με τη βενζίνη και η βενζίνη με τα ψάρια. Γι' αυτό το λέω. Είναι. Και πάντα βραδινές ώρες είναι αυτά τα νομοσχέδια, τα πάρα πολύ ωραία, που χάνεις τον μπούσουλα και δεν ξέρεις τι γίνεται, ή μέρες εορτών, ή τέλος πάντων κοντά σε μέρες διακοπών. Φαίνεται ότι έχει γίνει μια τακτική. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, παρηγοριά για άλλη μια φορά, αυτό το οποίο έγινε τις προηγούμενες ημέρες, ξανά μανά πάνω οι τιμές των καυσίμων. Κρατάω αυτό το οποίο λέτε, μέση τιμή
στην αμόλυβδη λίγο παρακάτω από τα 2,10, θέρμανση στο 1,52 μέση τιμή και κίνηση στο 1,95 τουλάχιστον. Σωστά. Για σήμερα 5-5,5 για το πετρέλαιο λεπτά πάνω η σημερινή προμήθεια. Να σας πω κάτι, αν κάποιος τέλος πάντων δεν έχει προμηθευτεί καύσιμα και έχει τις παλιές τιμές, θα τα δώσει στην τιμή που τα είχε χθες, το 1,45 ας πούμε πετρέλαιο θέρμανση ή στο 1,49? Λόγω του περιορισμού του περιθωρίου κέρδους οφείλει πλέον να το κάνει. Οπότε αυτός είναι και ο λόγος που μπορεί να δούμε διακυμάνσεις στις τιμές των πρατήριων. Δηλαδή διπλανά πρατήρια να πωλούν με διαφορετική τιμή και μάλιστα σημαντικά διαφορετικές τιμές στις ταμπέλες. Και ο λόγος είναι γιατί σε ραγδαίες αυξήσεις ή μειώσεις των τιμών, αν κάποιος έχει απόθεμα, θα αναγκαστεί ραγδαία είτε να ρίξει την τιμή του είτε να την αυξήσει. Είναι κάτι που υιοθετείτε από τους συναδέλφους σας? Είναι κάτι το οποίο ελέγχετε? Δεν σας βάλω ζώνη να κατηγορήσετε κάποιον, αλλά ρωτάω, γιατί θέλουμε να ξέρουμε. Είναι κάτι το οποίο ελέγχεται και βάσει της ΚΙΑ, η οποία βγήκε σχετικά με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Οπότε νομίζω ότι και οι καταναλωτές το παρατηρούν. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Γεια σας.